αστικούς και όλη αυτή η ιστορία είναι εναντίον του συντάγματος. Παραβιάζει δηλαδή κανόνες συνταγματικούς. Καλό μεσημέρι, κύριε Μητρόπουλε. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρχιά. Φαίνεται ναι. και από τις λεπτομέρειες που έδωσαν πολύ εξειδικευμένοι συνάδελφοί σας, ναι. άκουσα και την κυρία Μάνδρου, αλλά και άλλους, έχουμε την αντισυνταγματικότητα του μνημονίου, του τρίτου μνημονίου, ο νόμος είναι 4093. Έχει βγει απόφαση από ό,τι φαίνεται και από δικές μας πληροφορίες, γι' αυτό και έβγαλα και βγάλαμε και ως ανακοίνωση ναι. ο ΣΥΡΙΖΑ πριν μισή ώρα και σχολιάζουμε την απόφαση. Άρα λοιπόν έχουμε την αντισυνταγματικότητα του κεφαλαίου των μισθών του τρίτου μνημονίου. Ο νόμος είναι 4093. Το ελεγκτικό συνέδριο ναι. σε σύνθεση ολομελίας, ναι. πολύ καλά το είπατε κύριε Αυτιά, με τον πρόεδρο κύριο Καραβοκύρη, είχε από τον Νοέμβριο του 2012 προειδοποιήσει ναι. την κυβέρνηση, διότι πάντα το ελεγκτικό συνέδριο γνωμοδοτεί όταν συζητείται νόμος συνταξιωτικού περιεχομένου ότι οι περικοπές τρίτη συνεχής στα ειδικά μισθολόγια και γενικώς τους μισθούς ναι. δεν είναι συμβατή με το Σύνταγμα, δεν είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και προσβάλλει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Υπ' αυτή την άποψη είναι συνταρακτική εξέλιξη παρά το ότι ο καλός μου φοιτητής και μαθητής, ο κύριος Βουκουβάλας και ο άλλος, ο Γιώργος ο Αντωνακόπουλος, που χειρίστηκε τα θέματα των στρατιωτικών και λιμενικών, είναι συνεσεμνοί και δεν σχολιάζουν. Βλέπουμε πια ότι βρισκόμαστε πιο καταιγιστικών, όπως εσείς εισαγωγικά είπατε, δικαστικών εξελίξεων, επειδή το Συμβούλιο Επικρατείας φαίνεται ή με ομοφωνία ή με απόλυτη πλειοψηφία ναι. έκρινε ότι η τρίτη κατά σειρά δραστική περικοπή τώρα στα ειδικά μισθολόγια ναι. είναι ασύμβατη με τα Μάλιστα. κείμενα που σας ανέφερα. Ένα λεπτό τώρα. Τώρα πάμε στο πρακτικό μέρος. Το πρακτικό Θέλω είναι το μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Μισό λεπτό. Πρώτα, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε τη νομική άποψη των συνομιλητών μας και μετά θα πάμε στο πρακτικό μέρος. Θα έχουμε και τον κύριο Κρικέτο μαζί μας. Θα έχουμε μαζί μας και τον εκπρόσωπο, τον κύριο Τσουκαράκη των στρατιωτικών, για να δούμε τα πώς και τα γιατί.